Επίσης στο κανάλι μου. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, να πατήσετε το κουμπάκι από κάτω που λέει εγγραφή και να με ακολουθήσετε στο Instagram και πάμε να ξεκινήσουμε για το σημερινό βίντεο. Συνεχίζουμε λοιπόν δυναμικά με τη σειρά των vlogs στην εξεταστική. Όπως βλέπετε στον τίτλο θα είναι και αυτό ένα vlog. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Είδατε, έφαγα ήδη εγώ πρωινό. Τώρα θα κάτσω να διαβάσω. Θα προσπαθήσω να δείξουμε και κάποια συνταγή. Απλά δεν σας το υπόσχομαι, να δω πώς θα πάει ο χρόνος όλη μέρα, γιατί είναι πιεστική ημέρα σήμερα. Επίσης το μεσημέρι έχω να πάμε για νύχια, που είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και χαρούμενη. Είναι κάτι που κάνω για μένα και χαίρομαι. Και αργότερα προς απόγευμα βράδυ θα κάνουμε και τη γυμναστική μας. Γενικά θα είναι μια πολύ ωραία και παραγωγική πάνω απ' όλα μέρα. Οπότε πάω για διάβασμα και τα λέμε λίγο αργότερα. Διάβασα, έφαγα και δεκατιανό όπως είδατε. Τώρα ακούτε και τη κάτα μου που ξύπνησε. Και τώρα θα πάμε για νύχια. Έβαλα εδώ πέρα ένα απλό κοντό φουτεράκι, όχι πολύ χοντρό. Φορμίτσα κλασικά, αθλητικά εννοείται. Και πάμε για νύχια, θα τα πούμε τα υπόλοιπα στο αυτοκίνητο. Πάμε για νύχια τώρα. Έχει ήλιο και ζέστη. Και τώρα εγώ τα έχω μπορντό σκούρο τα νύχια και σκέφτομαι. Αυτό εντάξει δεν το σχολιάζουμε καν. Σκέφτομαι να τα κάνω κάτι σε nude ή γαλλικό, αλλά θα δούμε, γιατί αν τα κοντίνω κι άλλο. Δεν θα τα κάνω κάτι σε nude, γιατί μου αρέσουν λίγο πιο μακριά nude. Οπότε θα το δούμε. Τελειώσαμε με νύχια, βλέπετε, τα έκανα ένα ωραίο μπέζ nude, όχι πολύ μακριά, ό,τι πρέπει. Επίσης πήρα και ένα σουβλάκι, σκέτο με κρέας μέσα, φιλέτο κοτόπουλο, για να το βάλω μέσα σε σαλάτα το κρέας. Την πίτα δεν ξέρω αν θα τη φάω, μπορώ να φάω μισή, ας πούμε, για τα άνθρακα. Αλλά η διατροφολόγος μου έχει πει να παίρνω καλαμάκια ή τέλος πάντων κάποιο κρέας, να βάζω όταν δεν έχω χρόνο να μαγειρέψω. Επίσης όλο το φως πέφτει πάνω μου. Αυτά. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα φτιάξω σαλάτα μόλις γυρίσουμε. Έφτιαξα το μεσημεριανό μου και είδατε θα φάω κανονικά το σουβλάκι. Είναι σκέτο κρέας μέσα, δεν έχει τίποτα άλλο μέσα. Και η πίτα είναι χειροποίητη, δεν είναι η κλασική που έχει το σουβλάκι, αλλά τη φτιάχνουν μόνοι του σαλάδωτη. Οπότε θα φάω αυτό, γιατί δεν θα φάω σαλάτα με διάφορα λαχανικά μέσα. Έβαλα μόνο μια απλή σαλάτα πράσινη με απλά πράγματα, γιατί βαριέμαι. Και επειδή δεν θα φάω άλλον υδατάνθρακα και θέλω να κάνω γυμναστική μετά, θα φάω την πιτούλα, τη χειροποίητη, που είναι σαν μια φέτα ψωμί που μου επιτρέπει η διατροφολόγος για να πάρουμε ενέργεια. Οπότε πάω να φάω και έρχομαι. Τελείωσα με το μεσημεριανό μου. Τέλειο. Τώρα θα κάτσω λίγο να διαβάσω ένα-δύο ώρακι, τρία ώρακι, έτσι ώστε μετά που θα τελειώσω κατά τις 6.30-7 να πάμε για ένα τρέξιμο. Έλεγα να πάω για περπάτημα, αλλά τελικά λέω να τρέξω περίπου 2-3 χιλιόμετρα, όχι πάρα πολύ, για να ζεσταθώ και μετά να γυρίσουμε εδώ πέρα να κάνουμε βάρη χέρια. Τέλεια. Οπότε να τελειώσω λίγο αυτά για να νιώθω καλά για όταν πάμε γυμναστική, να μην έχω άγχος. Τα λέμε σε λίγο λοιπόν. Τώρα τελείωσα επιτέλους μου το διάβασμα, η ώρα είναι 7 παρατέταρτο και δίναμε μία να πάμε για τρέξιμο, να έχουμε φύγει, μπας και γυρίσουμε μέχρι 8 και κάτι. Τελείωσαμε τρέξιμο, έκανα 2 χιλιόμετρα και τώρα περπατάω σπίτι να πάμε για χέρια, γιατί έχει πάει 8 παρά. Αλλά είμαστε καλά. Γύρισα και πάμε να κάνουμε χέρια. Τελείωσα γυμναστική και πάμε για yoga. Σας έχω ξαναδείξει το πρόγραμμα της yoga που κάνω. Είναι για 30 μέρες από μια YouTuber. Λέγεται Yoga with Adrienne και σήμερα είμαι στη μέρα 27. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι μόλις 20 λεπτά και είναι η μέρα heel. Οπότε θα είναι ό,τι πρέπει μετά από γυμναστική. γιόγκα μου, τώρα θα πάω για ένα μπάνιο. Να σας πω ότι δεν σας έδειξα αναλυτικά τη γυμναστική που έκανα στα βάρη, στα χέρια. Αν θέλετε να σας δείξω ρουτίνα αναλυτική, τι κάνω όταν κάνω βάρη σπίτι, πείτε το όμως στα comments από κάτω για να κάνουμε ένα βιντεάκι αποκλειστικά γι' αυτό. Αλλά τώρα θα πάω για το ντουζάκι μου και μετά θα πάμε να φτιάξουμε μία ομελέτα να φάμε, γιατί έχει πάει 11 παρά και νηστάζω full. Λοιπόν, και το βραδινό μου, όπως είδατε, ψιλόκοψα το κρεμμυδάκι μου, το έβαλα στο τηγάνι μου με ελάχιστο ελαιόλαδο να τσιγαριστεί και μόλις μαλάκωσα έριξα από πάνω 2 αυγά τα οποία χτύπησα με λίγο σπράδι αυγού έξτρα και έβαλα και μία φέτα τυρί που μου επιτρέπει ο τροφολόγος και μία φέτα γαλοπούλα φοντρέ και έκλεισα την ομελέτα και επίσης έψισα και ένα ψωμάκι γερμανικού τύπου και αυτό είναι το βραδινό μου. Πάω λοιπόν να φάω και κάπου εδώ θα σας αφήσω. Εάν σου άρεσε το βίντεο μου, ξεχάσεις να κάνεις ένα like και να κάνεις και ένα subscribe στο κανάλι μου γιατί σημαίνει τα πάντα για μένα και το ξέρεις και μου αρέσει που το ξέρεις και θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να προσέχεις και να περνάς τέλεια. Πολλά πολλά φιλάκια.